Με το θερμόμετρο να δείχνει σταθερά κάτω από το 0 και το τοπίο χιονισμένο γύρω-γύρω, ορισμένοι τολμηροί κολυμβητές βούτυξαν για το σταυρό στη λίμνη Πολυφίτου. Οι περισσότεροι από αυτούς άλλωστε βούτυξαν για πρώτη φορά. Είναι τάμα, μας είπαν, το οποίο φροντίζουν να τηρούν κάθε χρόνο. Συγχαρητήρια, πώς πήρες την απόφαση να βούτυξεις σήμερα? Έχω εδώ και 6 χρόνια, είμαι πολύ μικρή. Εντάξει, είναι ένα έθιμο το οποίο θέλω να τηρώ κάθε χρόνο όσο μπορώ και όσο αντέχω. Η θρησκευτική ευλάβεια δεν περιγράφεται, οπότε θα κοιτάω να παίρνω την ευλογία κάθε χρόνο. Πρώτη φορά με χιόνι όμως φέτος. Πρώτη φορά με χιόνι, ναι. Το είχα μεράκι να σου πω την αλήθεια μια φορά να είναι χιονισμένο το τοπίο, αλλά όλα καλά. Η θερμοκρασία πολύ εκεί όμως, έτσι. Αρκετούτσικο σήμερα, αλλά εντάξει δεν νιώθουμε. Το κρύο βέλτε δεν σας τοεί, έτσι. Δεν μας τοεί, όχι. Είναι τόσο γερό αυτό το μυστήριο που όχι, δεν μας τοεί με τίποτα. Γιορδάνη βαπτιζομένος, τι της πριάδος εφανερώτη προσκύνησης. Ειδικά φέτος χρειάστηκε επιπλέον θάρρος, καθώς το σκηνικό γύρω-γύρω ήταν χιονισμένο, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να αντέξουν το κρύο ακόμα και με βαριά χειμερινά ρούχα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πώς να τα καταφέρουμε? Νορμάλ, μπαίνουμε, φουτάμε, κυνηγάμε το σταυρό. Καλά είναι. Και το μείον 5 δεν σας ενοχλεί? Δεν μας ενοχλεί, όχι. Είναι μόνο που θα μπεις μέσα για να πιάσεις το σταυρό, όλα τα άλλα τα ξεχνάς. Μπράβο. Ένα στους στρατιωτικούς. Έχει εδώ. Έλα, δεξί. Στρατηγέ, ελάτε. Έχουμε άλλον? Όχι, έλα. Τελείωσε. Τελείωσε. Για χρόνια πολλά και να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και προηγημένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βλέπετε αυτή την υπέροχη μέρα, μας βοήθησε και ο Θεός σήμερα. Γιορτάζουμε την εορτή των Θεοφανίων. Ρίξαμε το σταυρό στη λίμνη. Βρέθηκαν και τα παλικάρια που πήδηξαν και τον ανέσυραν από τα νερά. Μια θαυμάσια μέρα, μια σημαδιακή μέρα για το Δήμο μας και ίσως και για τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ τους πάντες που βοήθησαν σε αυτή την εκδήλωση και τους υπαλλήλους του Δήμου, τους εργάτες που έστησαν όλο αυτό το ωραίο σκηνικό, αλλά και τους επισκέπτες, τους επισήμους που παρά τις καιρικές συνθήκες ήρθαν να γιορτάσουμε μαζί τα Θεοφάνεια. Λοιπόν, Άγια Θεοφάνεια σήμερα, άλλο ένα έθιμο θρησκευτικό του λαού μας. Εύχομαι σε όλους να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες, μια χρονιά ανάκαμψης, μια χρονιά πρόοδου και μια χρονιά περισσότερης δικαιοσύνης και ισονομίας. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Η ημέρα των Θεοφανίων συμβολίζει την νίκη της αλήθειας και του φωτός έναντι της πλάνης και του σκοταδιού. Αυτός ο συμβολισμός μας ακολουθεί και σε όλο το 2019 και δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι μετά από μια σχεδόν δεκαετή περίοδο σκότους και μνημονίων ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και με περισσότερο φως.